Σήμερα φτιάχνουμε κέιν χριστουγεννιάτικο δέντρο από πολυμερικό πυλό. Θα ανοίξεις ένα φύλλο πράσινου πυλού στη μακαρονομηχανή, θα κόψεις με τα κουπάτ χριστουγεννιάτικα δέντρα και θα τα στιβάξεις το ένα πάνω στο άλλο. Εδώ χρησιμοποιώ και τα δάχτυλά μου αλλά και ένα εργαλείο για να σιγουρευτώ ότι είναι καλά πιεσμένα μεταξύ τους και δεν έχει παγιδευτεί αέρας και είναι και οι άκρες καθαρές. Στη συνέχεια μπορείς να διαλέξεις ένα καφέ χρώμα για τον κορμό του δέντρου, εγώ διάλεξα ένα χρυσό που είχα και το προσαρμόζεις με τη λεπίδα στο μέγεθος που χρειάζεται για να ταιριάζει με το δέντρο. Στη συνέχεια με τις λεπίδες κόβεις διαγώνιες γραμμές όπως βλέπεις στο βίντεο. Ρολάρεις πυλό σε διάφορα χρώματα, εγώ αρχικά ξεκίνησα με κίτρινο αλλά μετά αποφάσισα να προσθέσω και άλλα χρώματα. Σε πολύ λεπτά μακαρόνια δημιουργείς ένα αποτύπωμα με ένα στρογγυλό εργαλείο πάνω στο πράσινο, στα σημεία που θα μπουν τα άλλα χρώματα, τα οποία παίζουν το ρόλο των φώτων του δέντρου. Και μετά τοποθετείς τα μακαρονάκια σου, τα χρωματιστά σου μακαρόνια, στα σημεία που έχεις κάνει αυτές τις εσοχές. Εδώ είναι που αποφασίζω ότι μόνο το κίτρινο δεν μου αρέσει και αποφασίζω να προσθέσω και άλλα χρώματα. Οπότε κάνω το ίδιο πράγμα, ανοίγω εγκοπές με τη λεπίδα, πιέζω με το εργαλείο για να δημιουργηθεί κυλινδρική εσοχή και βάζω μέσα το λεπτό-λεπτό ροζ μακαρονάκι. Εδώ ετοιμάζω μπλε. Έχω τελειώσει τώρα με τα λαμπάκια και τα στολίδια του δέντρου και απλά κάνω τις γωνίες πιο αιχμηρές και στη συνέχεια έχοντας ανοίξει στη μακαρονομηχανή τον πυλό που θέλω για το ντύσιμο του κέιν, κόβω λωρίδες και ξεκινάω να τυλίγω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στις γωνίες, τις οποίες τις τσιμπάω για να είναι αιχμηρές και συνεχίζω το τύλιγμα. Όπως έχουμε πει, διπλώνουμε σαν ακορντεόν όπου χρειάζεται. Έχω παρατηρήσει ότι ο τρόπος αυτός, αν πιέσεις φυσικά καλά αυτές τις πτυχές του ακορντεόν, βοηθάει στο να μην μαζεύεται αέρας μέσα στο κέιν. Όπως θα κατάλαβες, αυτή τη φορά φτιάχνουμε ένα τριγωνικό κέιν και ήθελα να δοκιμάσω τον πυλό σκόλπι πρίμο για το κέιν αυτό, γιατί δεν τον είχα δουλέψει ξανά σε κέιν, συνήθως χρησιμοποιώ κέιτο στα κέιν μου. Και να σου πω τι διαπίστωσα όσον αφορά το αν ο πρίμο της σκόλπι είναι κατάλληλος για κέιν. Έχω να πω τα εξής. Καταρχήν ήμουν λίγο άδικη μαζί του, δεν του έδωσα σωστά την ευκαιρία που έπρεπε, γιατί ενώ είχα δει ότι η πυλή είναι πολύ φρέσκη και μαλακή από το πακέτο, δεν έκανα leaching, οπότε η πυλή ήταν αρκετά μαλακή, πράγμα που δεν βολεύει στο κέιν. Και επίσης κάτι άλλο που έκανα είναι ότι δεν πρόσθεσα αρκετό από το χρώμα που έντυσα το κέιν στο κάτω μέρος, κάτω δηλαδή από τον κορμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το κέιν να έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση από τη φυσιολογική, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που επηρέασε το πώς βγήκε το κέιν, είναι και ότι δεν είχα κάνει leaching, αλλά και ότι δεν άφησα το κέιν να ξεκουραστεί πριν κάνω reducing. Βιαζόμουν να δω το αποτέλεσμα, βιαζόμουν να γυρίσω το βίντεο και έτσι δεν το άφησα να ξεκουραστεί. Διαπίστωσα αν ο πρίμο είναι καλός για κέινινγκ. Δεδομένων των συνθήκων μάλλον είναι, γιατί με τόσα disadvantages κατάφερε να ανταπεξέλθει σε ένα βαθμό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι του έδωσα την ευκαιρία που χρειαζόταν για να μου αποδείξει την αξία του. Όχι ότι δεν βγήκε ένα αποτέλεσμα αξιοπρεπές, αλλά δεν είναι πολύ καλό. Θα το δεις τώρα που θα το κόψω, ότι ο κορμός του δέντρου έχει λίγο παραμορφωθεί. Έχει γίνει δηλαδή πολύ πιο μεγάλος από το κανονικό δέντρο. Αν είχα προσθέσει περισσότερο από το ανοιχτό πράσινο, θα είχε αποφευχθεί αυτό. Αυτά λοιπόν για το σημερινό tutorial.
Αν σου άρεσαν και σου φάνηκαν χρήσιμα αυτά που έμαθες για τα Κέιν σήμερα, μπορείς να κάνεις like στο βίντεο. Αν όχι, υπάρχει και το dislike φυσικά. Αν έχεις απορίες, θα χαρώ να τις απαντήσω στα σχόλια. Και αν ενδιαφέρεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, μπορείς να τσεκάρεις την περιγραφή, όπου θα έχω περισσότερες πληροφορίες. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.